Έπιασε δουλειά η παιδοψυχίατρος που ήρθε από Αθήνα για να συνδράμει το έργο της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η γιατρός είναι ήδη στη λίστα των εφημεριών, δίνοντας ανάσα στους γιατρούς της κλινικής. Ωστόσο, η λύση αυτή είναι προσωρινή, αφού η μετακίνησή της έχει ημερομηνία λήξεως και μάλιστα πολύ σύντομη. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση με αυτές τις λύσεις θεωρεί τους υγειονομικούς ότι είναι περιοδεύοντας θίασος για να καλύπτει τα κενά. Όταν τα ίδια τα μέτρα που έχει πάρει σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, όχι μόνο δεν έχουν λύσει το πρόβλημα, το έχουν εντείνει. Ο κίνδυνος να μπει λουκέτο στην παιδοψυχιατρική κλινική έχει κινητοποιήσει και την κοινωνία. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο έχουν προσφέρει αυτές οι υπηρεσίες στα παιδιά μου. Τις τελευταίες ημέρες είναι σε εξέλιξη η συλλογή υπογραφών με αίτημα την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της κλινικής. Σκοπεύουμε να κάνουμε ένα συντονιστικό. Μίλησα με κάποιους συναδέλφους οικαστικών, θεάτρου, να κάνουμε και ένα δρόμενο. Θα παραδώσουμε ένα ψήφισμα που θα φτιάξουμε στους ηθήνοντες. Τι εννοώ? Υποψηφίους δημάρχους, δημάρχους, υποψηφίους περιφερειάρχες, περιφερειάρχες και στον Υπουργό. Η εκπαιδευτική κοινότητα άλλωστε γνωρίζει πολύ καλά το έργο που επιτελεί η παιδοψυχιατρική κλινική. Τα παιδιά μας το έχουν ανάγκη μια δωρεάν ψυχιατρική νοσηλεία. Δεν είναι εύκολο να πας σε ιδιωτικό για τέτοιου είδους προβλήματα και δράματα. Κρατάει μήνες αυτό το πράγμα. Και επειδή είμαι ευτυχισμένη που ξαναείδα παιδιά μου όρθια, ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό, μέσα από τη δουλειά που έκανε η παιδοψυχιατρική, δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια. Στο μεταξύ, προς διευθέτηση βαίνει και το ζήτημα της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, αφού γκραζόμενη την αγωνία της κοινωνίας, αποφάσισε τη σύναψη συμβάσεων με το προσωπικό της μονάδας, το οποίο συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του προσωρινά για 2 μήνες έως και το τέλος Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα με τις ίδιες σχέσεις εργασίας, όρους και προϋποθέσεις που προέβλεπαν οι συμβάσεις που είχαν υπογραφεί με την ΑΜΚΕ. Γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια μεγάλη λίστα ανθρώπων που περιμένουν από αυτή τη μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς και σε αρκετούς δήμους. Βεβαίως, αρκετούς δήμους, όπως και στη Χερσόνησο και σε άλλους δήμους, δεν έχουν την ιατρική παρακολούθηση και καταλαβαίνει κανένας ότι αυτός ο κόσμος αντικειμενικά θα έρθει στο δημόσιο νοσοκομείο, στη μοναδική και μία ψυχιατρική κλινική στην Ανατολική Κρήτη, που πολλές φορές έχουμε καυτηριάσει ότι με ευθύνη του Υπουργείου των Διοικήσεων έχει ράτσα, εξαιτίας ότι ολόκληρη η Ανατολική Κρήτη έχει μόνο μία δημόσια κλινική. Για δικαίωση του αγώνα των μελών του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της κοινωνίας, κάνει λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, Δημήτρης Βρύσαλης. Αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες των ασθενών ένα δρόμο έχουμε για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Το συλλογικό ανυποχώρητο αγώνα με γνώμονα την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών μας.